Γεια σας. Σήμερα θα μελετήσουμε το πείραμα του Τορικέλη και τη σχέση της υδροστατικής πίεσης με την ατμοσφαιρική πίεση και την πίεση μέσα σε ένα σωλήνα όταν αφαιρούμε κάποια ποσότητα αέρας με κάποια αντλία. Με αφαίρεση μιας ποσότητας αέρας μέσα από το σωλήνα, η πίεση γίνεται μικρότερη από την εξωτερική με αποτέλεσμα να ανεβαίνει η στήλη του υδρού. Ας θεωρήσουμε ότι έχουμε εδώ το αέριο. Και τώρα παρατηρούμε ότι οι δυνάμεις στο κλειστό σωλήνα που είναι στραμμένος και βυθισμένος μέσα σε υγρό και οι δυνάμεις μέσα έξω γύρω γύρω από το αέριο είναι η δύναμη που ασκείται από το αέριο που βρίσκεται μέσα στο σωλήνα με τη δύναμη που ασκείται στην επιφάνεια από το πόμα, στο πόμα από το σωλήνα στην επιφάνεια του ύδατος είναι οι ίδιες οι δυνάμεις. Έχουμε ίσες πιέσεις, ίσες δυνάμεις, εξιστεί αυτή η πίεση και ισορροπή. Βεβαίως δεν ανέρχεται ούτε κατέρχεται νερό. Τώρα αν θεωρήσουμε το επικεντρώσουμε τον ενδιαφέρον μας σε μικρή ποσότητα υγρού που βρίσκεται στο εσωτερικό του σωλήνα και στο ύψος της ελεύθερης επιφάνειας του υγρού. Είπαμε ότι αυτή η μικρή ποσότητα υγρού δέχεται δύο δυνάμεις εξαιτίας της πίεσης του αέρα μέσα από το σωλήνα και εξαιτίας του αέρα έξω από το σωλήνα. Η πίεση μεταφέρεται στην κάτω επιφάνεια του υγρού. Επειδή ο αέρας είναι το ίδιο πυκνός μέσα και έξω από την σωλήνα, οι δυνάμεις θα είναι ίσες. Αν τώρα αφαιρέσουμε μια αντιλία, μια ποσότητα αέρα, έχουμε την αντιλία και φέρουμε ποσότητα, παρατηρούμε ότι αυξάνεται η στήλη του υγρού. Παρατηρούμε ότι ανέρχεται υγρό, αν είναι υδράγυρο στο υγρό, ανέρχεται υγρό μέσα στη στήλη την εστραμμένη στήλη του γυάλινη στήλη του σωλήνα. Αν αυξήσουμε κι άλλο την αφαίρεση του αέρα, αυξάνεται κι άλλο η στήλη μέσα στον υδραγύρο μέσα στο σωλήνα και φτάνει στο μέγιστο ύψος, παρατηρούμε 76 εκατοστά, που είναι αυτό που μας έλεγε και ότι ο Τορικέλη που μας έλεγε ότι η εξωτερική πίεση κάπου εδώ δεξιά και αριστερά του σωλήνα πάνω στην επιφάνεια του δοχείου που έχει το υδράγυρο είναι ίση με την πίεση που ασκεί η υδραυλική στήλη στο σωλήνα 76 εκατοστά, η υδροστατική πίεση, σύν την πίεση των ατομών, των γεωκορισμένων ατομών, θα λέγαμε, του υδραγύρου, πάνω που βρίσκεται στο υπόλοιπο κενό άκρο του σωλήνα. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει γιατί αφαιρέσαμε και τους ατόμους αυτούς από το σωλήνα με την αντλία. Επομένως, η υδροστατική πίεση μιας ατμόσφαιρας είναι 76 εκατοστά στήλης υδραγύρου, 76 ή 760 μιλιμέτρα στήλης υδραργύρου. Είναι ίση μια ατμόσφαιρα. Επομένως, παρατηρήσαμε ότι εφόσον αφαιρέσαμε την ποσότητα του αέρα μέσα από το σωλήνα, η πίεση γίνεται μικρότερη από την εξωτερική με αποτέλεσμα να ανεβαίνει η στήλη του υγρού. Το είδαμε αυτό. Όταν η υδροστατική πίεση μαζί με την πίεση του αέρα μέσα στη στήλη γίνει ίση με την ατμοσφαιρική πίεση, τότε σταματάει η άνοδος. Όταν πλέον αφαιρεθεί ολόκληρη η ποσότητα του αέρα και σταματάει και η άνοδος του υγρού, αφαιρέθηκε όλη η ποσότητα του αέρα από το σωλήνα πάνω, από το υδράργυρο. Εδώ, σε αυτό το σημείο που δείχνει ο Κέσουρας, έχουμε κενό. Αν το νερό είναι ο υδράργυρος, το νερό το καυτό μαύρο είναι ο υδράργυρος και έτσι το ύψος φτάνει σε ύψος 76 εκατοστά. Εάν ήταν νερό, το ύψος θα έφτανε στα 10 μέτρα. Δεν μπορούμε να το δούμε αυτό για άλλο υδρό εκτός από το υδράργυρο. Τώρα η πίεση F ισότητα P ατμοσφαιρική επί την επιφάνεια α. Τον τύπο P ατμοσφαιρική στον F διά α. Η δύναμη F ισότητα P ατμοσφαιρική, δηλαδή 760 μιλιμέτρα στήλη υδραργύρου, επί των βαδών της επιφάνειας του στομίου του σωλήνα. Αυτό. Αυτά είχαμε να πούμε για την υδροστατική πίεση και την ατμοσφαιρική πίεση. Κάνουμε ξανά πάλι το πείραμα. Εδώ αφήνουμε τον αέρα να υπάρχει και μέσα στο σωλήνα που παρατηρούμε τα μόρια του αέρα
συγκρούνται ελαστικά με τα τυχόματα του δοχείου του σωλήνα μέσα στους λόγους βλέπουμε συγκρούσεις ελαστικές, κρούσεις, ανακρούσεις, πάνω κάτω δεξιά στενά, εξωτερικά είναι τυχαία η κατεύθυνση και η κίνηση των μορίων του αέρα. Τώρα να αφαιρέσουμε τον αέρα, είπαμε, αφορούμε τον αέρα και αυξάνεται η στήλη του υδραργύρου που εισέρχεται μέσα στο σωλήνα. Αυξάνεται, έχουν φτάσει στο μέγιστο ύψος 76 σελμές στήλης υδραργύρου. Αν είχαμε νερό, είχαμε, θα φτάνει 10 μέτρα. Πρέπει να είχαμε σωλήνα 11 μέτρα για να το δούμε καλύτερα αυτό. Δεν έχουμε δηλαδή σωλήνα, έχουμε ένα μέτρο σωλήνα. Έχει 76 εκατοστά, 100 εκατοστά μήκος ο σωλήνας. 76 εκατοστά είναι η στήλη υδραργύρου μέσα στο σωλήνα. Είναι ίση αυτή η υδροστατική πίεση της στήλης υδραργύρου των 76 εκατοστών στην σιδεργείο ισούται με την ατμοσφαιρική πίεση του αέρα και εκεί σταματάει το πείραμα του Ρικέλ. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, να είστε πάντα καλά στην υγεία σας. Γεια σας.